Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι ανάμεσα σε ΙΠΑ και Ισραήλ υπάρχει διαφωνία για τη διακυβέρνηση τη Γάζα μετά τον πόλεμο. Ειδικότερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι εκτιμά την αμερικανική υποστήριξη για την καταστροφή τη Χαμά και την επιστροφή των Ομήρων, όπως και την πλήρη στήριξη των ΙΠΑ στη χερσαία εισβολή και τον αποκλεισμό της διεθνούς πίεσης για διακοπή του πολέμου. Ναι, υπάρχει διαφωνία για την επόμενη μέρα της Χαμάς και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και εδώ, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό. Θα ήθελα να διευκρινίσω την θέση μου. Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να επαναλάβει το λάθο του Όσλο. Μετά τη μεγάλη θυσία των πολιτών και των στρατιωτών μα, δεν θα επιτρέψω την είσοδο στην Γάζα όσων εκπαιδεύουν για την τρομοκρατία, υποστηρίζουν την τρομοκρατία και χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, πρόσθεσε. Ενώ διαμήνησε ότι η Γάζα δεν θα είναι ούτε Χαμαστάν ούτε Φαταχάν. next time.